Τα αντανακλαστικά της εκπαιδευτικής κοινότητας στο Ηράκλειο για τη διαχείριση κρούσματος κορονοϊού δοκιμάστηκαν όταν για πρώτη φορά χθες στην Περιφερειακή Ενότητα μαθητής διαγνώστηκε θετικός στον COVID-19. Είναι το πρώτο τμήμα στο οποίο έχουμε αναστολή λειτουργίας στο νέο σχολικό έτος, αλλά είναι μια διαδικασία στην οποία είμαστε έτοιμοι από την αρχή της χρονιάς σε αυτές τις καταστάσεις όπου απαιτούνται γρήγορα οι απαιτούμενες αποφάσεις. Το σημαντικό είναι να έχουμε προτυπωποιήσει τις διαδικασίες και να έχουμε και γρήγορη απόκτηση του συστήματος. Τα είχαμε και τα δύο και αυτό είναι το σημαντικό. Από τη στιγμή που έγινε γνωστό το περιστατικό μέχρι τη στιγμή που έγινε η απόφαση ανάκλησης λειτουργίας του τμήματος και ενημερώθηκαν οι γονείς, πέρασαν πολύ λίγες ώρες. Μόλις έγινε γνωστό πως ο εν λόγω μαθητής νοσεί, ενεργοποιήθηκε το πρωτόκολλο που προβλέπει ο ΕΟΔΗ και το Υπουργείο Υγείας. Αργά το απόγευμα της Πέμπτης είχαμε ενημέρωση ότι έχουμε ένα επιβεβαιωμένο θετικό κρούσμα σε μαθητή Δευτέρας Λυκείου ΕΠΑΛ στο Ηράκλειο και αμέσως ενεργοποιήθηκε το πρωτόκολλο διαχείρισης για τέτοιες περιπτώσεις. Οπότε ξεκίνησε η χνηλάτιση και έγινε αμέσως το βράδυ το ίδιο της Πέμπτης αργά η αναστολή υπουργείας του τμήματος μετά από γνώμη τον αμπλιωτή προϊσταμένου Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης και ταυτόχρονα έγινε απολίμανση των χώρων καθώς και το τμήμα ξεκινάει από σήμερα Παρασκευή της διαδικασίας για την παροχή της αποστάσεως εκπαίδευσης στους μαθητές οι οποίοι θα κλείνουν στο σχολείο το διάστημα των 14 ημερών. Να σημειωθεί πως η τηλεεκπαίδευση θα εφαρμοστεί μόνο για το συγκεκριμένο τμήμα και όχι για το σύνολο του σχολείου, οι μαθητές του οποίου θα συνεχίσουν κανονικά διαζώσεις στα μαθήματά τους.